Ξεκινούν το επόμενο δεκαήμερο οι εμβολιασμοί των προσφύγων στο κέντρο φιλοξενίας στις Σέρρες. Όπως ανακοίνωσε με δηλώσεις του στην τηλεόραση Επιλογές ο υποδιοικητής της Τέταρτης ΥΠΕ Ηλίας Θεοδωρίδης, ο οποίος βρέθηκε στις Σέρρες μαζί με κλιμάκιο του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας. Ήρθαμε να δούμε τις συνθήκες υγιεινής, την λειτουργία και την οργάνωση του καταβλισμού, τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε επίπεδο υγείας στους πρόσφυγες εδώ. Ήδη ο πληθυσμός αυτός είναι μισός και μισός, κατά 50% είναι παιδικός πληθυσμός. Πρέπει να εξασφαλιστεί και ο εμβολιασμός όλων αυτών των παιδιών, ο οποίος θα γίνει με σιγουριά στο προσεχές δεκαήμερο. Ήδη έχουμε δώσει τα εμβόλια στα φαρμακεία για τη συντήρησή τους και θα αναλάβουν μια ΜΚΟ να κάνει τους εμβολιασμούς που είναι προσδιορισμένοι από το Υπουργείο για αυτή την περίοδο. Ξέρετε ότι αρχίζαμε τους εμβολιασμούς στα άλλα κέντρα. Εντός των ημερών αρχίζουν και εδώ. Ήδη είναι καταγεγραμμένα πόσα παιδιά ανά ηλικία υπάρχουν και θα γίνουν εμβολιασμοί και εδώ. Εννοείται ότι μαζί με τη Δημόσια Υγεία, το επιτελείο από την Περιφέρεια, ελέγξαμε και τους χώρους από άποψη Δημόσιας Υγείας για να προτείνουμε καλύτερες συνθήκες για τα άτομα αυτά. Ο υποδιοικητής της Τέταρτης ΥΠΕ και το κλιμάκιο του ΕΚΕΠΗ επισκέφτηκαν το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων και ενημερώθηκαν για την κατάσταση που υπάρχει σε αυτό από την υπεύθυνη της δομής. Κύριο πρόβλημα στις εγκαταστάσεις είναι οι συνθήκες υγιεινής, σημειώνει ο κύριος Θοδωρίδης. Ενώ, όπως είπε, υπάρχουν και επιμέρους ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την καλύτερη διαβίωση των προσφύγων. Το κύριο πρόβλημα είναι οι συνθήκες υγιεινής. Είδαμε χημικές τουαλέτες με κάποια υπερχείληση και κάποια προβλήματα. Η λύση θα δοθεί και θα είναι οριστική με την τοποθέτησή τους πάνω σε τσιμεντένια βάση και τη σύνδεσή τους με ένα δίκτυο αποχέτευσης. Εντοπίσαμε την αποκοσμηδή των σκουπιδιών, ένα πρόβλημα. Θα μιλήσω και με τον Δήμαρχο. Ιδιαίτερα για το Σαββατοκύριακο προκύπτει το πρόβλημα αυτό. Αλλιώς καθημέρα είναι η αποκομιδή των σκουπιδιών. Το Σαββατοκυριακή όμως υπάρχει ένα κενό και πρέπει να δούμε και νομίζω και γενικά στο Δήμο υπάρχει αυτό. Η εταιρεία που το Σαββατοκύριακο μαζεύει τα σκουπίδια να επισκέπτεται και αυτό το χώρο και για την αποκομιδή. Και το άλλο πρόβλημα, μικρό προβληματάκι, είναι με τις βρύσες οι οποίες έχουν κοντούς σωλήνες και δεν φτάνουν οι άνθρωποι να πληθούν και να κάνουν εκεί την καθαριότητα, τα ρούχα και αυτά. Ποια είναι όμως η κατάσταση του κέντρου φιλοξενίας προσφύγων των Σερρών σε σχέση με τα υπόλοιπα κέντρα της Βόρειας Ελλάδας? Σε σχέση με τις άλλες εικόνες που έχετε αποτυπώσει από Καβάλα, Δράμα, γιατί φαντάζομαι πήγατε από εκεί και έρχεστε και από... Σε λίγο, όταν ολοκληρωθεί αυτό το προγραμματάκι εδώ, τη τοποθέτηση των οικίσκων, αυτό θα είναι και η περιοχή ευνοεί ένα από τα καλύτερα κέντρα της Ελλάδας. Αν εξασφαλίσουμε και τους εμβολιασμούς, που θα εξασφαλίσουμε τους εμβολιασμούς μέσα στο προσεχές δεκαήμερο, τα παιδάκια αυτά θα μπορούν να κινούνται και στην κοινωνία μας με απόλυτη ασφάλεια. Όπως καταλαβαίνετε, σε έναν χώρο που μένουν τόσα πολλά άτομα σε σκηνές, καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα υπάρχουν. Δεν πετάμε στα σύννεφα και νομίζω το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι τα προβλήματα όταν υπάρχει πληθυσμός ο οποίος μένει συνεχώς στο ίδιο μέρος, αυτά τα προβλήματα θα υπάρχουν. Ελπίζουμε ότι με καλύτερες συνθήκες και με τη βοήθεια και με το ΜΚΟ και θελοντών ότι όλα αυτά θα τα ξεπεράσουν.